Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλό χαρούμενο δημιουργικό μήνα. Αυτός ο μήνας που ελπίζουμε να μας φέρει και την άνοιξη, αλλά και την αγάπη και την ειρήνη. Να ξεφύγουμε από τις ανήσυχες σκέψεις μας και όλα όσα βλέπουμε καθημερινά και που πραγματικά μας κόβουν την ανάσα και να πάμε σε άλλες εικόνες αλλά και σκέψεις πιο θετικές και αισιόδοξες όπως πάντα κάνουμε αυτές τις ημέρες της Άνοιξης. Να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για τις πολύ όμορφες ευχές σας, όλους εσάς που από χθες το βράδυ, γιατί υπάρχει και η διαφορά της ώρας, έτσι Αμερική, Αυστραλία, μας έχετε κατακλείσει από τις ολόθερμες ευχές. Χρόνια πολλά και εγώ με τη σειρά μου σε κάθε ευδοκία που γιορτάζει σήμερα και είναι πολλές και είναι και φίλες αγαπημένες. Να χαίρεστε τα ονόματά σας και να είσαστε πάντα καλά. Λοιπόν, θα πούμε βέβαια ότι σήμερα είναι Τρίτη και είναι και 1η Μαρτίου και μαζί με τις ευχές μας λέμε ότι θα έχουμε σε λίγο τον Αντώνη Μιαούδη να μας δώσει το στίγμα της επικαιρότητας και πώς είναι τα πράγματα στην Αυστραλία αλλά και ειδικότερα στην αγαπημένη πόλη του Ντάρουιν. Να πούμε πως αμέσως μετά θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε τα παιδάκια στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο που φόρησαν το Μάρτι στα χεράκια τους, αλλά και όλα όσα είπε γι' αυτό η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η κυρία Κατερίνα Καθοπούλη, όσα μας δήλωσε η κυρία Σεβαστίστα, αλλά η διευθύντρια του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου στην συνέχεια για το θέμα της βράβευσης που είχαν γύρω από οικολογικές δράσεις περιβαλλοντικές. Και θα δούμε και ένα στιγμιότυπο από το βίντεο αυτό που έγινε διαδικτυακά βέβαια το Σάββατο το βράδυ. Επίσης μας μιλάει φυσικά και για την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου και τα όσα θα γίνουν την Παρασκευή, καθώς αλλάζουμε όπως καταλαβαίνετε τώρα την όλη διαδικασία. Οπότε οι ομιλίες και οι εκδηλώσεις και οι γιορτούλες θα γίνουν την άλλη Παρασκευή. Και την Κυριακή 13 Μαρτίου θα έχουμε και την καθιερωμένη παρέλαση που ελπίζουμε και ο καιρός γύρω από όλα αυτά να είναι φιλικός. Οπότε να καμαρώσουμε την 74η επέσιο της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με τη μητέρα Ελλάδα και να χαρούμε κάθε εκδήλωση που θα γίνει και φυσικά την παρέλαση. Τώρα, διάβασα το δημοσίευμα που ο κύριος Υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης μας μιλάει για κανονικό Πάσχα το οποίο θα περάσουμε. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά και να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε και να μπούμε στις ημέρες της Μεγάλης Σαρακοστής και τα λοιπά, αγαπητοί μου φίλοι, θα πρέπει και όλα να τελειώσουν μέσα σε αυτήν την εβδομάδα που ξεκίνησε και να έχουμε ηρεμία και στις σκέψεις μας και σε αυτά που βλέπουμε και στην ψυχή μας. Είναι στιγμή λοιπόν τώρα που θα βάλουμε ανωτελεία σε όλα αυτά που λέμε και θα καλησπερίσουμε τον συνεργάτη μου, τον Αντώνη Μιαούδη από τον Ντάρουιν. Καλησπέρα, Αντώνη, και καλό μήνα. Καλησπέρα, καλό μήνα και να αρχίσω εγώ με τα χρόνια σου πολλά χαρούμενα και ευτυχισμένη για τη γιορτή σου που είναι σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου, και σε κάθε ευδοκία, έτσι, και δόξα τω Θεώ. Να συγχαιρόμαστε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Με έχετε συγκινήσει λοιπόν με πάρα πολλά μηνύματα, πολλές ευχές που φυσικά ξεκίνησαν από τον Ντάρουιν, έτσι, και από το Σίδνεϊ. Μια που είναι και η ώρα. Σε αγαπάμε ιδιαίτερα εμείς που τα έχουμε να πάνω, γιατί έχεις έρθει και μας έκανε, ας πούμε, μια καλή επίσκεψη εδώ πέρα πάνω. Ποιος δεν σε ξέρει στον Ντάρουιν, ποιος δεν σε αγαπάει στον Ντάρουιν και όχι μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πολλά, πάντα χαρούμενο να είσαι πάντα όπως είσαι. Και εγώ δεν ξεχνάω ποτέ αυτά τα ταξίδια, το πρώτο το 2009 και το δεύτερο το 2017. Έτσι, πρωτόγνωρες στιγμές και συναισθήματα μαζί σας. Αυτό θα κάνω μια ανωτελεία και θα σου θυμίσω. Ναι. Μόλις ήρθατε την πρώτη φορά, ναι, με τον Επίσκοπο Παΐσιο μαζί, mm-hmm, πήγαμε σε μια παραλία, σε μια παραλία και το ηλιοβασίλειο ήταν τόσο ωραίο. Ακριβώς. Που δεν άδειξε ο σεβασμιότατος και άρχισε να ψάλει και ψάλαμε κι εμείς όλοι μαζί. Ήταν δηλαδή ένα ξέχαστο πράγμα αυτό, γιατί η δύση του ηλίου εκεί στην περιφέρεια εκεί που πήγαμε ήταν υπέροχη. Λοιπόν, αυτό θα μου μείνει, ας πούμε, για πάντα. Να το θυμάμαι, γιατί πότε πάλι θα ξαναδούμε εδώ, ιδιαίτερα με τον Παΐσιό μας, τον οποίο αγαπάει τον κόσμο όλο
το νησί μας και όχι μόνο. Αντώνη, το σημαντικό είναι ότι αυτό που συμβαίνει σε εσάς με το ηλιοβασίλεμα που κρατάει τα χρώματά του τόση πολύ ώρα είναι μοναδικό και πάρα πολύ όμορφο. Τι να κάνεις, λοιπόν, πάλι χαρούμενη να είσαι. Ευχαριστώ. Και να αρχίσουμε με το καιρό μας. Ο καιρός μας είναι αρκετά καλός. Ναι. Είμαστε τυχεροί πάλι γιατί εφέτος μας επισκέφτηκαν δύο κυκλώνες. Ο ένας ήταν πριν περίπου 1,5 μήνα, ο οποίος ξεπέρασε να πάει στο καλό. Και είχαμε έναν άλλο την περασμένη Πέμπτη που ήταν για να έρθει Κυριακή. Την περασμένη Κυριακή. Όμως άλλαξε η φτωχιά και την γλιτώσαμε και από αυτόν. Όμως, αν βλέπετε τα δίχτυα της τηλεοράσης, θα δείτε ότι η μισή Αυστραλία σχεδόν πνίγεται από το πολύ νερό. Μάλιστα. Από την Κυριακή μέχρι τη Δευτέρα έριξε νερό τόσο που, όσο ρίχνει για ένα χρόνο. Η Μπρισβάνη έχει θύματα, έχει σπίτια πάρα πολλά που έχουν πληγεί, έχει ανθρώπους που είναι ακόμα εγκλωβισμένοι, αυτοκίνητα, βάρκες, δηλαδή το κακό που είχε γίνει εκεί δεν είχε γίνει το 2011 που είχε πλημμύρει η μεγάλη, είχε πλημμύρει η μεγάλη ρίβα μέσω του φράγματος που είχε σπάσει. Μάλιστα. Και με τις βροχές επίσης. Τώρα είναι πολύ πιο μεγαλύτερη αυτή η καταστροφή. Και ακόμα, ας πούμε, οι τηλεοράσεις μας εδώ, αυτό δείχνουν συνέχεια, εδώ και τρεις μέρες, τον κόσμο, αυτούς που είναι χαμένους, αυτοί που πληγήκαν στα σπίτια τους μέσα. Και το γελίο, μεσαγωγικά, είναι ότι το Μετεωρολογικό Γραφείο και η κυβέρνηση ρίχνουν το βάρος αναμεταξύ ο ένας των άλλων. Γιατί δεν μπορεί να μην προβλέψει ο καιρός ότι θα είναι πολύ κακός καιρός και να κάνουν, ας πούμε, κάποια μέτρα τα οποία να βγάλουν μερικούς από τα σπίτια, ας πούμε, που ξέρουν ότι η περιφέρεια αυτή της Μπρισβάνης πάντα είναι flat, είναι δηλαδή ίσια και πάντα πλημμυρίζει όταν πιάσει μια μικρούλα βροχή. Mm-hmm. Πόσο μάλλον αυτή η μεγάλη καταιγίδα που ήρθε να μην την προβλέψουν. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κόσμος είχε χαθεί, πάρα πολλοί κόσμοι είχε χαθεί. Δεν ξέρουν ακόμα πόσοι έχουν χαθεί μέχρι τώρα, έχουν πεθάνει δηλαδή, και όσοι αυτοί που είναι πνημένοι και αυτοί που είναι ακόμα δεν ξέρουν πού να τους βρούνε. Βιβλική καταστροφή, και αυτή η καταιγίδα κατέβηκε και στο Σίδνεϊ και έκανε εκεί μεγάλη καταστροφή, όχι όσο τον Μπρισβάνη, αλλά πολύ μεγάλη και εκεί. 6 περιφέρειες περίπου μεγάλες έχουν πληγεί και έχουν πλημμάρει ολοτελώς. Εκατοντάδες είναι οι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, μείνει από σπίτια. Χιλιάδες σπίτια που είναι, ας πούμε, κατεστρεμένα. Λοιπόν, έχουμε δει και εμείς εδώ πέρα στην Αυστραλία τα δικά μας. Δεν είναι πόλεμος όπως στην Ουκρανία. Να. Αλλά σχεδόν, ας πούμε, τα ίδια βλέπουμε και εμείς στις τηλεοράσεις. Σπίτια χαλασμένα, κόσμος έξω. Άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους. Όταν άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους με τον άλλο τρόπο, έτσι, κάτω από μια πλημμύρα. Αυτό είναι το ραντόνι, ότι η κλιματική αυτή κρίση έχει φέρει τόσο βαριά και ακραία φαινόμενα σε κάθε άκρη της γης. Να φανταστείτε ότι η εποχή αυτή στην Αυστραλία, ιδιαίτερα στις πολιτείες Σίδνη, Μελβούρνη και Αδελαϊδα, είναι καλοκαίρι. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτές τις καταιγίδες τώρα πού βρεθήκανε, οι τρομερές καταιγίδες, πού βρεθήκανε αυτή την εποχή. Παρακολουθώ από φίλους στο Σίδνεϊ που κάθε μέρα, ξέρεις, γράφουν, ας πούμε, καλή μέρα, η βροχερή καλή μέρα κτλ. Και βλέπω ότι πραγματικά το καλοκαίρι φεύγει, αλλά υπάρχει μια άστατη εικόνα φέτος. Ναι. Μεταξύ, βέβαια, τι βλέπουμε τώρα στις τηλεοράσεις μας, τις πλημμύρες μας, τις καταστροφές μας και το η Ουκρανία. Ναι, θλιβερό. Αυτό δείχνει συνέχεια καθημερινώς όλα τα τηλεοπτικά κανάλια μας. Και φυσικά σήμερα να αναφέρω ότι η κυβέρνηση αποφάσισε ομοφόνως να στείλει 100 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια σε όπλα, πυράβλους για την αντίσταση βέβαια της Ρωσίας που πολεμάει την Ουκρανία και 35 εκατομμύρια για πράγματα, ας πούμε, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη από πρώτες βοήθειες. Αυτό κάνει και η Αυστραλία και φυσικά συνεπαίρνει μαζί και είναι μαζί με το ΝΑΤΟ, οπότε συμφωνάει με αυτές τις αγκυρώσεις που προβλέπουν να κάνουν, όπως άλλα κράτη, όπως Αγγλία, όπως Αμερική, όπως όλα τα κράτη της Ευρώπης. Τι να πούμε, να πούμε να σταματήσει. Μακάρι να σταματήσει και να τα βρούνε. Μπράβο, να τα βρούνε, γιατί δεν είμαστε για πόλεμο τώρα.
να μην ξεφύγει και γίνει κάτι άλλο. Ακριβώς. Εδώ, Αντώνη, λέγαμε αμάν να φτάσουμε στην ουρά της πανδημίας, να ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητά μας και τώρα ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, λέει κιόλας ότι θα περάσουμε ένα κανονικό Πάσχα. Εδώ βλέπουμε αισιόδοξα μηνύματα για τον τουρισμό και ξαφνικά έρχεται αυτό, έτσι, να ανατρέψει και πάλι τις σκέψεις μας και τους στόχους μας. Σωστά. Όσο για τα αισιόδοξα μηνύματα, και εμάς μία από τα ίδια, και εμάς εδώ, τα ίδια και εμάς, σε περίπου 5-6 μέρες θα μας αναγγείλουν να βγάλουμε τις μάσκες όλος διόλου από παντού. Μάλιστα. Οπότε μπαίνουμε σε κανονιστή καθημερινότητα, κανονικότητα, οπότε έχουμε και εμείς την ελπίδα, θα κάνουμε ένα καλό Πάσχα και εμείς και θα είμαστε, ας πούμε, κανονικά σε 2-3 μήνες, πρώτο ο Θεός, με τις υγειονομικές μας εξελίξεις. Η εβδομάδα πάντως, Αντώνη, αυτή που κύλησε για μας εδώ, είχαμε την χαρά, γιατί ήταν οι μόνες χαρμόσυνες ειδήσεις, έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, ότι οι συνεργάτες του κ. Γιάννη Χαλίκου βρέθηκαν στο γραφείο της Διοικήτριας του Νοσοκομείου κ. Κατερίνας Εμμανουήλ και έγινε πια η παράδοση, η παραλαβή του Χαλίκιου, του κτηρίου αυτού που είναι ένα κόσμημα για το νοσοκομείο μας, η Νέα Πτέρυγα. Παραδόθηκε λοιπόν, είναι πια στο νοσοκομείο και ανήκει και μπορούν να τη χαρούν όλοι όσοι θα πρέπει να βρεθούν εκεί μέσα σε πολύ όμορφους χώρους, με πολύ όμορφα χρώματα, με τους γιατρούς, χωρίς να χρειάζεται να μπουν μέσα στο χώρο του νοσοκομείου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και όλος ο κόσμος βέβαια που είδε την είδηση έγραψε τις ευχές του και ό,τι καλύτερο είχε να πει και να δηλώσει για τον ευεργέτη μας. Από ό,τι βλέπω το νοσοκομείο μας, μια από τις δωρεές των Ομογενών, μια από το Δήμο, μια από την κυβέρνηση, είχε αναβαθμιστεί πάρα πολύ καλά. Έτσι. Και βλέπω, ας πούμε, εξελίξεις πάρα πολύ καλές, οι οποίες βοηθάνε όχι μόνο την Κάλυμνο, και τα πλησιόστερα νησιά της Δωδεκανήσου. Κοίτα, Αντώνη, οι δωρεές από τον κύριο Γιάννη Χαλίκο, το καταλαβαίνουμε, το πάντα ενδιαφέρεται και πάντα θα τα φτάσει μέχρι τέλος. Και η χαρά μας και η αγάπη μας είναι τεράστια, έτσι, όπως και όλος ο κόσμος έχει πραγματικά δώσει τις θερμότερες ευχές του. Από εκεί και πέρα, σε αυτή τη βδομάδα, είχαμε την κυρία Ελίνα Διαμαντή, η οποία καλημιά ήρθε εδώ και έδωσε 2 καρδιογράφους 12 κάναλους και έναν υπέρηχο για καρδιολογικά θέματα. Και λίγο η κυρία διοικήτρια του νοσοκομείου, που θα μας φύγει βέβαια, το καταλαβαίνετε τώρα, έκλεισε ο κύκλος της θητείας της και έγινε και δεκτή η παραίτηση που κάνει και της ευχόμαστε αυτό που πάει σε λίγο να ξεκινήσει να το επιτύχει. Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Όμως... Αυτό δεν το ξέραμε ότι τελείωσε η θητεία της. Νομίζω ότι πολύ γερό η... Κοίτα, Αντώνη, όταν κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος. Και ελπίζουμε ότι πάντα θα την έχουμε εκεί δίπλα για να βοηθήσει και να κάνει τα μέγιστα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα τον Ιούνιο ξεκίνησε η κυρία Κατερίνα Εμμανουήλ να έχει αναλάβει τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ήταν Ιούνιος του 2021. Άρα είναι λίγοι μήνες, όπως καταλαβαίνετε. Πόσοι, 8 μήνες. Λοιπόν, μέσα σε αυτούς τους μήνες, Αντώνη, και έκαμε τη χειρουργική αίθουσα που πριν από λίγο καιρό του Μευτικού εγκαινιάσαμε και έχει εξασφαλίσει χρήματα για δεύτερο χειρουργείο που θα ξεκινήσει να γίνει και βάφτηκε το νοσοκομείο που πραγματικά είχε χρόνια και χρόνια να φτιαχτεί, να καθαριστεί, να φύγουν παλιά πράγματα, να ανανεωθούν τα χρώματα, να καθαριστεί και να το δούμε να είναι πραγματικά ένα κόσμημα. Γιατί φανταστείτε, ολοκληρώθηκε το Χαλίκιο που πραγματικά είναι ένα υπέροχο κτίριο δίπλα, μια Νέα Πτέρυγα και να είναι το νοσοκομείο, ας πούμε, μέσα και να έχει τα δικά του πάθη. Λοιπόν, αυτά τώρα έχουν αλλάξει και είναι προς τιμήν της και την ευχαριστούμε από καρδιάς για όσα προσέφερε. 2 ερωτήσεις. Θα μείνει Κάλυμνος αυτό το άλλο που θα κάνει ή θα είναι εκτός Καλύμνου? Θα είναι εκτός Καλύμνου, αλλά καταλαβαίνεις, ελπίζουμε, Αντώνη, ότι θα τη δούμε σε μια θέση ακόμη μεγαλύτερη. Μάλιστα. Σε αξίζει όμως, γιατί πραγματικά, ας πούμε, είναι μια δραστήρια κυρία και είναι και από Στυπάλια, νομίζω. Κρατά και από Στυπάλια. Και από Λέρο, ίσως και από Στυπάλια, βέβαια. Από ό,τι άκουσα. Καταλαβαίνεις. Τώρα ο νέος διευθυντής του νοσοκομείου θα προσληφθεί σε πόσο διάστημα περίπου? Θα περιμένουμε να δούμε, γιατί από το Υπουργείο θα έρθουν αυτά τα πάντα έρχονται οι αποφάσεις αυτές. Μάλιστα. Έτσι, κάποια στιγμούλα. Τουλάχιστον αυτά που ήταν σε εκκρεμότητα έγιναν. Έγιναν. Έτσι, πολύ έτσι. Ωραία. Αυτά. Ωραία, λοιπόν, νέα. Ωραία νέα, ναι.
Αναβαθμίσεις είναι καλό πράγμα, αναβαθμίσεις. Λυπόμαστε βέβαια που θα φύγει μια αξιόλογη τόση καλή, ας πούμε, που έχουμε στο νοσοκομείο τώρα, κυρία. Απλώς όμως, αφού θα αναβαθμίσει η θέση της, είναι καλό νέο. Βέβαια, βέβαια, έτσι είναι. Και ελπίζουμε ότι πάντα το νοσοκομείο θα μπορεί να ανταποκριθεί σε θέματα τα οποία συμβαίνουν και δεν θα βλέπουμε δύσκολες καταστάσεις. Έτσι. Λοιπόν, να σας κάνω κάτι, να σας πω κάτι την εποχή αυτή στο Ντάρουιν. Φέρνουμε από Πέρθη και από Αδελαϊδα, φέρνουμε σίκα, φρέσκα, ναι, και φραγκόσικα. Μάλιστα. Λοιπόν, καθαρά Δευτέρα θα κάνουμε με παραδοσιακά, δικά μας, καλοκαιρινά, φρούτα, συν βέβαια οι λαγάνες, συν τα υπόλοιπα που θα είναι την παραπάνω εβδομάδα, την παραπάνω Δευτέρα. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν ότι καλοκαίρι, όπως είπα προηγουμένως, και πλημμύρες και καταστροφές βιβλικές. Μάλιστα. Όδος άλλαξε η ατμόσφαιρα. Ακριβώς, άλλαξε και φοβόμαστε πάρα πολύ, γιατί ελπίζουμε να γίνουν κινήσεις που να μπορούν να κρατήσουν την όλη κατάσταση λίγο πιο ισόρροπη και όχι αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα ακραία. Και με τους πολέμους τώρα ο Θεός φυλάξει. Ναι, ναι. Και σε εμάς, Αντώνη, λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ με τα φρέσκα, τα θαλασσινά, με τους χαλβάδες, με τις λαγάνες. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η παρέλαση, καταλαβαίνετε, επειδή πέφτει καθαρό Δευτέρα, δεν θα γίνει, θα γίνει Κυριακή 13 Μαρτίου. Όμως, τα ρεπορτάζ συνεχίζονται έξω στην ζωντανή αγορά και σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Καλό μήνα να έχετε με υγεία. Την άλλη Τρίτη εδώ και πάλι μαζί που θα είναι και η γιορτή της γυναίκας. Αντώνη, σας ευχαριστούμε και σας καληνυχτίζουμε. Να είστε καλά και να περάσει μια ωραία ημέρα σήμερα και χρόνια σου πολλά πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ήταν ο Αντώνης Μιαούδης, αγαπητοί μου φίλοι, με όλα τα νέα που μας έδωσε από Αυστραλία, από τις πόλεις, αλλά και ειδικά από την όμορφη πόλη του Ντάρουιν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε αμέσως τώρα στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έλατε τώρα να συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, και να πούμε ότι όλο αυτόν τον καιρό εμείς είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε συζητήσεις για το τέλος δειλά-δειλά της πανδημίας, αλλά και για τις προβλέψεις για τον τουρισμό. Όμως καταλαβαίνετε ότι έρχονται άλλα θέματα να γίνουν πρώτα και να αλλάξουν την όλη φιλοσοφία και να προκαλέσουν έντονες ανησυχίες. Όμως στην ΚΟ ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, τον Υπουργό Τουρισμού, μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια. Είχε ο Δήμαρχος της ΚΟ, ο κύριος Θεοδόσης Νικηταράς. Ο Δήμαρχος της ΚΟ λοιπόν τον επισκέφθηκε και συζήτησε με τον κύριο Υπουργό θεσμικά θέματα, ζητήματα τουριστικής πολιτικής εν ώψη και της νέας τουριστικής περιόδου που ελπίζουμε όλα να κυλήσουν και να εξελιχθούν ήρεμα και γαλήνια ειρηνικά. Ο Θεοδόσης Νικηταράς κατέθεσε στον Υπουργό τις προτάσεις του για το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην συγκρότηση και λειτουργία των αναπτυξιακών οργανισμών διαχείρισης προορισμού. Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος της ΚΟ, πρώτος στο σύνολο της χώρας, ίδρυσε Διεύθυνση Τουρισμού που μετεξελίχθηκε σε οργανισμό προώθησης προορισμού στο πλαίσιο του αναπτυξιακού οργανισμού ΚΟΑΝ. Ο Δήμαρχος λοιπόν της ΚΟ συζήτησε επίσης με τον Υπουργό Τουρισμού την αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη συνεργασιών των ΟΤΑ με φορείς και επιχειρήσεις στο πλαίσιο συνεργασιών για την τουριστική ανάπτυξη και ελπίζουμε μια από αυτές τις μέρες να είναι και μαζί μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε πολλά περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Τουρισμός, χάνεται, διαβάζω, η ρωσική τουριστική αγορά. Κρίσιμη εβδομάδα για τις κρατήσεις συνολικά μέσα από τον τοπικό τύπο. Θέλω να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι εμείς στην πορεία τώρα θα αγγίξουμε εκπαιδευτικά θέματα, καθότι σήμερα το πρωί πέραν είναι 1η Μαρτίου και τι συνηθίζετε τα παιδιά και όλοι εσείς να φτιάχνετε τα μικρά τα βραχιολάκια για τον Μάρτιο, όπως λέμε. Οπότε βρεθήκαμε εκεί στο 3ο Δημοτικό Σχολείο και έτυχε εκείνη τη στιγμή να έχει έρθει και η κυρία
Κατερίνα Καθοπούλη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η οποία μας έβαλε στο κλίμα διότι περίμενε εκεί να συναντήσει τα παιδιά και να τους τοποθετήσει στα χεράκια όλων των παιδιών που δεν είχαν ήδη βάλει από χθες, γιατί κάποιοι από χθες είχαν φορέσει τον Μάρτη. Να τους βάλει λοιπόν τα σχετικά, μας μίλησε για αυτήν την συνήθεια, για όλο αυτό το οποίο χρόνια ολόκληρα το τηρούν οι μανάδες στα παιδιά και τέλος πάντων το μήνυμα της Άνοιξης, το μήνυμα της προσοχής για τον ήλιο του Μάρτη και όλα αυτά, επειδή ας πούμε έχουμε πια μείνει μέσα τόσο καιρό, μέσα στο χειμώνα και πολύ και το φθινόπωρο, οπότε είμαστε πιο ευαίσθητοι στο να εκτεθούμε στον ήλιο του Μαρτίου. Ό,τι και αν είναι, εμείς μιλήσαμε και με τη Διευθυντρία, την κυρία Σεβαστή Στάλλα, η οποία μας είπε και για το πόσο ανταπόκριση υπήρξε για τον λαχανόκηπο που έχουν δημιουργήσει και τι έγινε και με τις καινούργιες αφίξεις από το φυτώριο Ρόδου και την επίσκεψη που τους έκανε και ο κύριος Έπαρχος, αλλά και για άλλες δράσεις του σχολείου που παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον και θα τα δούμε στην πορεία, διότι όπως ξέρετε, πριν από 2 μέρες, έγινε η βράβευση του σχολείου του Τρίτου Δημοτικού από τα οικολογικά σχολεία σε διαδικτυακή εκδήλωση βράβευσης οικολογικών σχολείων. Η συμμετοχή λοιπόν του σχολείου στο δίκτυο εκεί, σώζουμε το περιβάλλον, κερδίζουμε τη ζωή, ήταν το θέμα, Θεμιστοκλής Οικονόμου που το υπογράφει. Και η εκδήλωση αυτή λοιπόν ήταν ζωντανά στο YouTube, όπου και εμείς πήραμε το σχετικό απόσπασμα που μας ανέφεραν για το δούμε λίγο μετά. Οπότε, αφού πούμε καλό μήνα σε όλους τους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά εκεί, ειδικά του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου, που φόρεσαν το Μάρτι στα χεράκια τους, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, τι μας είπε η κυρία Κατερίνα Καθοπούλη, τι μας είπε η Διευθύντρια η κυρία Σεβαστή Στάλλα και θα επιστρέψουμε μετά για να δούμε και το βίντεο με τη βράβευση που έγινε και τους εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια. Καλημέρα κυρία Καθοπούλη και καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα και χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτη μέρα της Άνοιξης, εδώ στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο, γιατί έχουμε ένα ραντεβού κατά χρόνο αυτή τη μέρα. Έχουμε ένα ραντεβού, βέβαια το ραντεβού ήταν χθες. Χθες βάλαμε σε όλο το σχολείο, απλά η πρώτη τάξη είχε να πάει εκτός σχολείου να κάνει μια άλλη δράση. Και δεν προλάβαμε να βάλουν τα παιδιά, οπότε θα το βάλουμε σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Χθες πάντως τον κλέψαμε κανονικά. Πολύ ωραία. Τι έχουμε λοιπόν ετοιμάσει εδώ για να δούμε. Έχουμε ετοιμάσει για όλα τα παιδιά και για τους δασκάλους. Βέβαια το Μάρτι είναι έτοιμος, απλά θα το βάλουμε στα παιδάκια. Πολύ ωραία. Ένας-ένας λοιπόν. Ένας. Θα ξεκινήσει εδώ. Να βάλει στο χεράκι του το Μάρτι. Αφού έτσι το θέλει το έθιμο. Ναι. Και για θυμίστε κυρία Καθοπούλη, γιατί βάζουμε το Μάρτι στο χέρι μας. Γιατί κάνουμε αυτή την κατασκευή. Για τον ήλιο μας λένε βέβαια οι παλιοί. Συνήθως λένε είναι άσπρο ροζ κόκκινο. Από ό,τι ξέρω και εγώ δεν ξέρω. Ναι. Άσπρο ροζ κόκκινο, εμείς βάζουμε άσπρο κόκκινο. Είναι λέει για να μην μας κάψει ο ήλιος, για να είμαστε άσπροι και το ροζ είναι για να ρωτήσουμε. Πολύ ωραία. Επειδή φαίνεται το Μάρτι, είναι αρκετά ζεστός ο ήλιος όταν εμφανίζεται. Και μετά βέβαια θα το βάλουμε καθιερωμένο στο μούρι μας. Έτσι, μάλιστα. Είναι κάποιες συνήθειες. Ναι. Εσείς παιδιά φοράτε κάθε χρόνο Μάρτι. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Έχουν βάλει, όλοι έχουν φορέσει, μπράβο. Όλοι φοράνε. Τρεις. Μία που μου έδωσε. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό μήνα. Μπράβο, παιδιά. Για να δω και τα δικά σας κορίτσια. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Πω. Είναι πάρα πολύ ωραία χρώματα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλό μήνα με υγεία. Καλό μήνα σε όλους. Χαίρομαι που τηρούμε κάθε μέρα και όποιο έθιμο υπάρχει. Πρέπει. Τα παιδάκια το περίμεναν. Χαίρομαι που σε κάποια σπίτια ήδη έφεραν και είχαν στο χεράκι τους το Μάρτι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό από τα μικρά και ασήμαντα εντός εισαγωγικών. Η ζωή μας γίνεται πιο όμορφη και πολύ έχει σωστό. Κάθε μέρα τη δική της αξία. Έτσι είναι όπως το λέτε. Αυτό. Έχουμε κάποια πράγματα που τα ακολουθούμε είτε από το σπίτι είτε από το σχολείο. Τα θυμόμαστε, τα υιοθετούμε. Για να δω αγάπη μου και εσύ το δικό σου Μάρτι. Να και το κορίτσι μας εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ φόρεσες. Πού το σε λίγο θα φορέσουν, σε λίγο τα υπόλοιπα παιδιά. Ναι. Μπράβο, χαίρομαι. Πώς πήγε η γιορτή του σχολείου, πώς πήγε η βράβευση. Η βράβευση πήγε πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο θα σας δώσουμε και το βιντεάκι.
που έγινε η βράβευση, mm-hmm. για να το χαρούν περισσότερο και οι γονείς. Φυσικά. Ήταν κάτι που εγώ παρακολούθησα όλη τη διάρκεια της βράβευσης. Ένιωσα πάρα πολύ όμορφα που τόσο σχολεία, τόσοι συνάδελφοι ανά την Ελλάδα πασχίζουν να περάσουν το δικό τους μήνυμα. Πολύ σωστό. Το καθένας είχε το δικό του στόχο, το δικό του σκοπό και τον αλληλοποιούσε ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας ή και της κοινότητας της σχολικής. Mm-hmm. Φυσικά ένιωσα την περηφάνεια με τα δικά μας τα παιδιά. Αυτό που χαρακτηρίστηκε και από την κυρία που μίλησε με τον κύριο Θεμιστοκλή είναι η εξωστρέφεια του σχολείου και πιστεύω ότι πλέον αυτό είναι και ο στόχος. Γιατί οτιδήποτε γίνεται μέσα στο σχολείο, αν δεν περάσει το μήνυμα στην κοινωνία για να αφυπνίσουμε και να βάλουμε στο παιχνίδι γονείς, κοινωνία και φορείς, χάνεται. Λειτουργεί αυτό που λέω πολλές φορές σαν απλή φωτοβολίδα. Υπολειτουργεί. Καιρός είναι λοιπόν τα σχολεία να μην έχουμε σαν στόχο να κάνουμε μία δράση μόνο και μόνο για να δείξουμε ότι κάναμε μία δράση. Σωστό. Αυτό πλέον έχει τελειώσει. Το σκοπό του, το ρόλο του, του δείχνω έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Σκοπός τώρα είναι κάθε φορά που θα κάνουμε μία δράση να έχει εξωστρέφεια, να έχουμε συνεργάτες μας και αρρωγούς την ίδια την κοινωνία πολύ και οτιδήποτε κάνουμε να έχει συνέχεια. Πάμε είναι σε πράξεις λοιπόν. Πάρα πολύ σημαντικό η συνέχεια, γιατί πολλές φορές όταν τα παιδιά πάνε στο γυμνάσιο ή όταν βλέπουμε τους παλιούς μας μαθητές να λειτουργούν μέσα στην κοινωνία, λέμε «μα εμείς δεν το είπαμε». Mm-hmm. Το είπαμε, ξεχάστηκε, γιατί δεν κρατήσαμε τη συνέπεια. Mm-hmm. Άρα η εξωστρέφεια του οτιδήποτε πολύ κάνουμε σωστό. Είναι αυτή που θα φέρει το αποτέλεσμα. Και είδαμε το ρεπορτάζ που κάναμε με τον Λαχανόκηπο, τι ανταπόκριση και τι χαρά έδωσε στον κόσμο που έγραψε τα καλύτερα σχόλια. Ήθελα να ρωτήσω όμως, επειδή δεν προλάβαμε την άφηξη του κ. Επάρχου με την ποσότητα, την επιπλέον. Ναι. Τι έγινε μετά? Ήρθαν μετά και ήρθανε, μας φέρανε 10 σακιά. Ωραία. Ακόμα. Ναι. Μας φέρανε τα παρτέρια, τα οποία πάλι και αυτά τα ανέλαβε ο κύριος Θέμης και πάμε λίγο παρακάτω πάλι. Πολύ πάμε ωραία. Να υλοποιήσουμε το επόμενο πρόγραμμα και ξαναλέω, βλέπω πλέον ότι αυτό έγινε συνείδηση. Είδατε. Στα παιδιά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς τους ίδιους. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βέβαια η 7η Μαρτίου πλησιάζει, αλλά έπεσε φέτος καθαρό Δευτέρα. Άρα πάμε για Κυριακή 13 Μαρτίου, έτσι. 13 του Μάρτη, στις 11 θα γίνει μέσα στην τάξη ο καθένας ή κάποια σχολεία θα κάνουν μια πιο ανοιχτή γιορτή. Αυτό πλέον έχει να αποφασίσει η κάθε σχολική κοινότητα το πώς θα γίνει ο εορτασμός. Φυσικά. Ο εορτασμός δεν θα γίνει την Παρασκευή. Παρασκευή, ναι. Ναι. Άρα η παρέλαση κανονικά την Κυριακή. Κανονικά την Κυριακή. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε, διότι και αυτό είναι ένα δυνατό κομμάτι που δεν πρέπει να φεύγει μέσα από την χρονιά μας και τους μήνες. Αλλά βλέπετε, όταν πέφτει μια πανδημία, τι μπορεί να κάνει κανείς. Ναι. Ειδικά τον πρώτο χρόνο. Πιστεύω ότι μας έχει μουδιάσει ως κοινωνία. Mm-hmm. Και κάθε φορά αυτό το μουδιασμα πρέπει σιγά σιγά προσέχοντας να κάνουμε σταθερά βήματα για να αφήσουμε στα παιδιά μας αναμνήσεις, μηνύματα, χαρές και έντονα συναισθήματα. Γιατί όλοι μας δεν θα θυμόμαστε το μάθημα της ιστορίας που μας έκανε ο τάδε δάσκαλος, θυμόμαστε όμως τη θεατρική παράσταση, Μέδια. Θυμόμαστε το ποίημα που είπαμε, θυμόμαστε τη σειρά που είχαμε στην παρέλαση και αυτά σιγά σιγά γίνονται αναμνήσεις και συνείδηση. Και ας ελπίσουμε ότι και τα παιδιά της Ουκρανίας κάποια στιγμή θα βρουν την καθημερινότητα και τη συμμετοχή τους και πάλι στα σχολεία. Όπου και αν είναι αυτό, γιατί πόσος κόσμος έχει ξεριζωσηθεί αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα είναι μια ώρα πολύ δύσκολη για ακριβώς, όλο τον κόσμο. Ναι, που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα το τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, να ευχηθούμε. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Με υγεία και ειρήνη. Ειρήνη. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Και σε εσάς. Καλή μέρα. Συνέχεια. Γεια σας. Βέβαια, όπως βλέπετε, μέσα σε δευτερόλεπτα στολιστήκαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διοικήτρια του νοσοκομείου μας, την κυρία Κατερίνα Εμμανουήλ, για την ευγενική της εδώ κίνηση να μας αποστείλει το πολύ όμορφο αυτό φυτό. Την ευχαριστώ από καρδιάς, όπως και όλους εσάς βέβαια που συνεχώς στέλνετε μηνύματα.
Τώρα, πάμε στο δεύτερο κομμάτι αυτό, να δούμε δηλαδή το βιντεάκι το οποίο αφορά τη βράβευση πια που έγινε του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου και παρακολούθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι η βράβευση του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου και το βιντεάκι που προβλήθηκε με περιβαλλοντικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από μαθητές του σχολείου. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό αφορά τα δύο τελευταία χρόνια, τα χρόνια της πανδημίας. Για άλλη μια φορά, μπράβο τους, γιατί ετοιμάζουν και πολλά άλλα. Όλοι εκεί βλέπω υπάρχει μια ωραία ομαδικότητα με τους εκπαιδευτικούς αλλά και με τα παιδιά και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Και όταν κάτι τελειώνει και το χαίρονται μικροί μεγάλοι, ετοιμάζονται για άλλα. Πάμε να δούμε όμως το βιντεάκι της βράβευσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Αργεντινή νομικού, από ό,τι θυμάμαι που είπε, από το 106 νηπιαγωγείο, ότι αν ξέρουμε εμείς τι θέλουμε, προς αυτή την κατεύθυνση θα πάνε και τα παιδιά μας. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να το πει πιο όμορφα κάποιος, ότι αν σαν εκπαιδευτικοί, σαν πολίτες, ξέρουμε τι θέλουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε και τους μαθητές μας να ανοίξουν ένα δρόμο και από εκεί και πέρα καμιά φορά μας ή μάλλον πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά ανοίγουν άλλους δρόμους για μας. Αυτή είναι η γοητεία νομίζω σε αυτή τη διάδραση και σε αυτό το πρόγραμμα. Θα παρουσιάσω εγώ τώρα, θα καλέσω στο Βήμα το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου και τον Θεμιστοκλή Οικονόμου, τον συνάδελφο. Θα μας παρουσιάσουν το πρόγραμμα «Σώζουμε το περιβάλλον, κερδίζουμε ζωή». Thank you.
τον κύριο οικονόμου να μας πει δύο λόγια. Καλημέρα από την Ακριτική Κάλυμνο και από το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο. Καταρχήν να πω ότι το σχολείο μας συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα Οικολογικά Σχολεία. Όμως είναι γεγονός πως οι μαθητές μας ξεκίνησαν την προσπάθειά τους στο οικολογικό τους ταξίδι με πολύ ενθουσιασμό και μέχρι το τέλος της διαδρομής η διάθεσή τους και το κέφι τους για δράσεις οικολογικές ήταν αμείωτα. Θεωρώ ότι παρήγαγαν πλούσιο έργο, ουσιαστικό έργο, ότι άλλαξαν κατά πολύ τον τρόπο σκέψης τους. Θα τολμήσω να πω ότι απέκτησαν οικολογική συνείδηση, ότι υιοθέτησαν φιλικές προς το περιβάλλον στάσεις και συμπεριφορές και συμπαρέσυραν προς αυτή την κατεύθυνση όχι μόνο τις οικογένειές τους, αλλά και μια αρκετά μεγάλη μάζα της υπόλοιπης κοινωνίας του νησιού. Φυσικά, μόλις πληροφορήθηκαν ότι κατάφεραν με τις δράσεις τους να κάνουν το σχολείο τους οικολογικό και ότι θα τους απονεμηθεί η οικολογική σημαία, ενθουσιάστηκαν και ξεχύλιζαν από περηφάνεια και χαρά. Τώρα ως σχολείο θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε σε αυτό το μονοπάτι και ήδη ανανεώσαμε τη συνεργασία μαζί σας και δηλώσαμε συμμετοχή σε καινούριο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλω να μου κάνει εντύπωση μάλλον ή μπορώ να κλείσω αυτά που μας είπατε με αυτή την αίσθηση που πήρα εγώ από την παρουσίαση της εξωστρέφειας του σχολείου και την παρουσία και τη διάδραση με τη Δημοτική Αρχή, κάτι που το προσπαθεί πάρα πολύ το πρόγραμμα Οικολογικά Σχολεία, όχι πάντα με σημαντικά αποτελέσματα, όχι επειδή τα σχολεία δεν θέλουν, αλλά ίσως γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι όριμη. Και να θυμίσω το ερώτημα που είπατε πως βάλαν οι μαθητές, πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα ανακύκλωση στο νησί. Είναι τόσο βασικά ζητήματα και θα έπρεπε να είναι πρωτοπόρα, ας πούμε, τα παιδιά και καλό θα ήταν να τα αγκαλιάσει μέσα από αυτό το μονοπάτι όλη η κοινωνία αυτά τα ερωτήματα. Τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, σε αυτό το τρίτο μέρος της εκπομπής, θέλω να σας πω και να φυστήσουμε συμπροσοχή σε όλους σας, διότι ειλικρινά θέλουμε να προσέξετε τις ηλεκτρονικές απάτες και κάθε μορφής απάτη. Διότι ξέρετε ότι και στο χώρο του νησιού μας και εδώ, αλλά και τόσες που ακούμε, με περιπτώσεις ανθρώπων που λένε στη γιαγιά ή στον παππού ότι το αϊγόνι σας χτύπησε και είμαστε από το νοσοκομείο και έτσι και αλλιώς και στείλτε λεφτά και κάντε... Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Έχουμε ακούσει και για περιστατικά στον τόπο μας, με ανθρώπους που τάχα ήταν δωρητές σε μοναστήρι και εξαπατήθηκε δυστυχώς η μοναχή, η οποία κατέθεσε ένα αξιόλογο ποσό, με άλλο χώρο εργασίας που και πάλι έλεγαν είμαι ο αντιδήμαρχος και θέλω να κάνω μια εκδήλωση και θέλω να παραγγείλω και πόσα είναι και πάντα θα βρίσκουν τρόπους για να ξεγελάσουν τον άνθρωπο που δεν το κατέχει απόλυτα το όλο θέμα και νομίζοντας ότι έτσι είναι και αυτός που καλεί με ειλικρίνεια του μιλά, δυστυχώς δεν είναι έτσι. Και το λέω αυτό γιατί ερχόμενοι στο στούντιο του Αιγαίου TV, μέσα εδώ στην επαγγελματική μου οικογένεια, ακούω πως η συνεργάτη δάμου η Ανθή Μαρίνου, αν δεν έκανε την επίσκεψη χθες στο πατρικό της σπίτι για να ακούσει ότι η μητέρα της εκείνη την ώρα ήταν σε εξέλιξη μια τέτοια κουβέντα, κλείνω δωμάτιο, κλείνω δύο δωμάτια, δύο διαμερίσματα για όλο το μήνα, πόσο είναι το ποσό να το καταθέσω και να το χειριστεί η ίδια, μέχρι το τέλος δηλαδή και σε κάθε λεπτομέρεια που προέκυψε, ίσως να μην καταλάβαινε κανείς ότι επρόκειτο για ηλεκτρονική απάτη. Χαίρομαι όμως που όλα πήγαν καλά και δεν υπήρξε απώλεια χρημάτων και το λέμε αυτό και της ζήτησα να μας μιλήσει σήμερα στην εκπομπή για να το ακούσουν και άλλοι άνθρωποι, να το ακούσουν συμπολίτες μας, να το ακούσουν συμπατριώτες μας, τηλεθεατές μας και να προσέχουν πάρα πολύ. Να προσέξουν πάρα πολύ πέραν των τηλεφωνικών κλήσεων που βλέπουμε από Ρουμανία, από Βουλγαρία, από Αγγλία, άπειρες να μας καλούν. Έτσι, και τα εντασηκώνουμε βέβαια. Και αυτές οι οποίες έχουν να κάνουν με τους επαγγελματικούς μας χώρους, με οτιδήποτε κι αν είναι αυτό που κάποιος προσπαθεί να μας εξαπατήσει. Μπράβο στην Ανθή βέβαια που το κατάλαβε και
μπόρεσε να αποτρέψει την παρακάτω στενάχωρη κατάσταση. Πάμε όμως τώρα να την ανακούσουμε την ίδια, πώς ακριβώς μας διηγήθηκε το περιστατικό. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε. Σήμερα είπαμε ότι θα ξεφύγουμε από τα συνήθη, γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος ότι οι ηλεκτρονικές απάτες συνεχίζονται. Πάντα υπάρχουν οι καινούργιες καταστάσεις και τρόποι για να βρουν και να ξεγελάσουν θύματά τους. Yeah. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτή τη φορά μια καινούργια κατάσταση που δημιουργήθηκε και αυτή τη φορά αφορούσε τη δική σου οικογένεια. Εχθές το απόγευμα πέρασα από τα Βλυχάδια για να δω τους γονείς μου για μια απλή επίσκεψη. Μάλιστα. Δεν πήγα δηλαδή για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Και εκείνη την ώρα η μητέρα μου συνεννόταν στο τηλέφωνο με κάποιον ο οποίος είχε πάρει τηλέφωνο mm-hmm. για να κλείσει τα διαμερίσματα. Μάλιστα, για πότε? Για να κλείσει για τον Μάιο, όλο mm-hmm. το μήνα λέει, δύο διαμερίσματα. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα είχε φτιάξει, της είπε μια ιστορία ότι η κόρη του είχε έρθει πριν κάποια χρόνια και ότι είχε περάσει πολύ ωραία στα διαμερίσματά μας και μας μίλησε για τα Βλυχάδια. Είπε δηλαδή μια ιστορία, ας πούμε, μας μίλησε για μέρη, για φαγητά. Ναι, για να δείξει μια οικειότητα. Ναι, ναι. Πράγμα που είναι σύνηθες εμάς, γιατί ας πούμε μας τυχαίνει να παίρνουν πελάτες και να μας λένε έχω ξαναέρθει κτλ. Χρόνια ασχολείστε με το κεφάλαιο τουρισμός. Λοιπόν, τέλος πάντων και έτσι λέει θέλω να σας προκαταβάλω τα χρήματα, όλο το χρηματικό ποσό. Που δεν θα ήταν και λίγο. Ναι, όχι, ήταν 1500 ευρώ, ήταν αυτό όλο το ποσό και λέει, θέλω να σας το προκαταβάλω όλο το ποσό για να είμαι εντάξει. Η μητέρα μου δεν ζήτησε να τους το προκαταβάλει. Τέλος πάντων, λέει εντάξει, η μητέρα μου προχωράνε σε αυτό, βάζει υποτίθεται αυτό στα λεφτά και της λέει πρέπει λέει, να το επιβεβαιώσετε από το κινητό σας. Εκείνη τη στιγμή πάω εγώ. Λέει η μητέρα μου, επειδή δεν γνωρίζω καλά, ας πούμε, τις διαδικασίες ακριβώς, πάρτε την κόρη μου να συνεννοηθείτε. Παίρνω κι εγώ λοιπόν το κινητό. Του λέω περί τίνος πρόκειται. Μου λέει, να, μου λέει, θέλω να σας στείλω, μου λέει, για την κράτηση όλο το ποσό μου κάνει. Και έχουμε προχωρήσει με τη μητέρα σας, τα έχω στείλει. Απλά θέλω να, να επιβεβαιώσω το κινητό για να προχωρήσει πληρωμή. Ωραία. Μου λέει, στο κινητό της μητέρας έχει έρθει ένα μήνυμα. Μπαίνω κι εγώ λοιπόν στο κινητό και βλέπω μία πλατφόρμα, έγραφε Εθνική. Ζητούσε το ονοματεπώνυμο. Το όνομα τεπώνυμο, ζητούσε το email και από κάτω είχε ένα κουτί το οποίο έγραφε σχόλιο. Mm. Εγώ βάζω το όνομα τεπώνυμο της μητέρας μου, βάζω το email το δικό μου, στο σχόλιο βάζω πληρωμή. Την αιτία, την αιτία. Ναι, ναι. Μου λέει, όχι που κάνει, δεν θα βάλεις μου λέει αυτό. Θα βάλεις μου λέει το username και το password της τράπεζας για να προχωρήσει μου κάνει συναλλαγή. Του λέω αυτό αποκλείεται το κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση του λέω να βάλω το username και το password της τράπεζας μητέρας μου. Αν θέλετε, μου λέει δεν γίνεται, μου λέει πρέπει να προχωρήσει η πληρωμή. Μου έχουν δεσμεύσει, μου λέει τα λεφτά μου τα έχετε δεσμεύσει, μου λέει. Και με έχουν κάνει και κράτηση, μου λέει 7,5 ευρώ. Του λέω αν είναι έτσι κυρία μου το κάνω. Μπορείτε να πάτε να μου κάνετε μια κατάθεση στην τράπεζα. Και τα λεφτά, αφού σας έχουν δεσμεύσει 7,5 ευρώ, να τα αφαιρέσετε από το συνολικό λογαριασμό. Mm-hmm. Και σε αυτό το σημείο αυτός μου το κλείνει. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά από ούτε ένα λεπτό, ωστόσο εγώ σε αυτό το διάστημα έχω καταλάβει ότι πρόκειται για ηλεκτρονική απάτη, τηλεφωνώ στον σύζυγό μου, του λέω πάνω κάτω τι γίνεται, μου λέει θα τους πεις ότι θα καλέσω την αστυνομία και ότι είναι ηλεκτρονική απάτη. Όντως και ξανακαλούν μετά από ένα λεπτό και μου λένε με συγχωρείτε, μου λένε έκλεισε η γραμμή. Εν τω μεταξύ ήταν δύο, θέλω να σας πω. Ένας ήταν ο πατέρας και όλος ήταν ο γιος, υποτίθεται. Ναι, ναι, ναι. Ο πατέρας εξιστορούσε, ήταν αυτός που έφτιαχνε τη μυθοπλασία και εξιστορούσε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και ο γιος ήταν και καλά αυτός που ήξερε τα τεχνολογικά μάλιστα. Και ήθελε να κάνει την πληρωμή. Στο σημείο αυτό να πω ότι μιλήσανε για ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Το Viva Wallet αυτό το γνωστό. Ναι, ναι. Το οποίο είναι. Ξεκάθαρο όταν ακούτε για Viva Wallet, για ηλεκτρονικό πορτοφόλι, αυτό είναι 90% ότι πρόκειται για απάτη. Έτσι.
Εν τω μεταξύ, το πρώτο στοιχείο που σε κάνει να καταλαβαίνεις ότι μιλάνε για απάτη είναι ότι είναι πολύ πιεστική. Δηλαδή, δεν... Τώρα κλείνουν τη συμφωνία, τώρα θέλουν να πληρωθούν, τώρα θέλει να τελειώσει όλη. Λέει, όχι, μα θα το κάνετε κατάθεση, όχι, να προχωρήσουμε, μα μου το έχετε δεσμεύσει τα λεφτά, μα... Ναι. Με έχετε χρεώσει 7,5 ευρώ, να προχωρήσουμε και... Δηλαδή, δεν σταματούσε με τίποτα. Η πίεση, δηλαδή, ακόμα και εγώ που ήμουν βέβαιη ότι πρόκειται για απάτη, στην αρχή μέχρι να συντονιστώ σε αυτή την κατάσταση, μου πέρασε το μυαλό να το κάνω. Μου πέρασε, εντάξει, δεν μου πέρασε. Απλά ναι, έλεγες μήπως. Πιέστηκα. Ναι. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, ιδιαίτερα username και password τραπέζης, σε καμία των περιπτώσεων. Εάν το έδινα, θα βλέπανε και το username και το password, γιατί αυτοί βλέπαν τι έγραφα εγώ. Αυτό που είχαν φτιάξει ήταν μια πλατφόρμα η οποία νόμιζες ότι ήταν η τράπεζα της τραπέζης, δεν ήταν, έτσι. Και ο κόσμος σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να δίνει τα προσωπικά του στοιχεία. Γιατί καμία των περιπτώσεων. Τώρα, εδώ που τα λέμε, κάποιος που του λένε και έτσι όπως είναι και οι καταστάσεις για 1.500 ευρώ να έρθουν για τα δωμάτια, καταλαβαίνεις ότι με πολύ χαρά θα το άκουγε και θα εξυπηρετούσε. Έτυχε και πήγα εκεί. Έτυχε. Εάν δεν πήγαινα. Δώρο Θεού της μητέρας. Ναι, πολύ πιθανό να γινόταν αυτό. Ακριβώς. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν τη είπαν δώσε μου εμένα του κωδικού σου. Του είπαν γράψ του. Γράψει το username και το password. Και φαντάζομαι ότι δεν θα το σκέφτηκε εκείνη, ναι. Ότι ίσως το πράγμα. Δεν το σκέφτηκε καν. Όταν τη είπα την ηλεκτρονική απάτη, με κοίταξε περίεργα. Ναι. Γιατί αυτός που της μιλήσε αρχικά, ο πατέρας υποτίθεται, είχε φτιάξει μια μυθοπλασία. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τον κωδικό που ζήτησε και το password, δηλαδή και το username. Όλα τα άλλα ήταν. Όλα τα άλλα ήταν απόλυτα φυσιολογικά. Και εμείς, ας πούμε, που έχουμε. Είμαστε σε αυτό το επάγγελμα κάποια χρόνια. Mm. Δηλαδή, πολλοί πελάτες μας παίρνουν και ξαναπαίρνουν και μας λένε, ας πούμε, να έχουμε ξανάρθει κτλ. Μπράβο. Δηλαδή, είναι κάτι το normal για μας. Ακριβώς. Εντάξει, έδωσε ονοματεπώνυμο, έδωσε τηλέφωνο στη μάνα μου, έδωσε δηλαδή. Ήταν οικείο. Στοιχεία. Ναι. Τέλος πάντων. Ας προσέξει όλος ο κόσμος, διότι από ό,τι βλέπουμε, αυτά είναι ποικίλες οι μορφές. Που κυκλοφορούν και προσπαθούν. Εγώ όταν πήγα σπίτι, κάλεσε την αστυνομία, ούτως ώστε να γνωστοποιήσω το πρόβλημα αυτό. Μου είπαν αν θέλω να καταθέσω κάποια μήνυση. Επειδή εγώ δεν μας αποσπάσανε κάποιο χρηματικό ποσό, διότι το κατάλαβα, δεν ήθελα τώρα να προβώσω μήνυση, όμως ήθελα να το γνωστοποιήσω. Όμως δεν πρέπει να υπάρχει κάποια μορφή δίωξης από την πλευρά του. Πρέπει να υπάρχει, αλλά μου είπαν ότι επειδή ας πούμε, δεν μου έχουν αποσπάσει χρηματικό ποσό, είναι λίγο. Ναι, αλλά ο επόμενος. Αυτό θέλω να πω, ότι έχουν καταγγείλει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Έχω γίνει γνώστη πολλών τέτοιων και εγώ περιστατικών. Δηλαδή, μίλησα με μια κυρία η οποία της το κάνανε αυτό, ας πούμε, και της έχουν αποσπάσει τεράστιο χρηματικό ποσό. Και όχι μόνο, δηλαδή πολύ, είναι ένα σύνηθες πρόβλημα πλέον. Βέβαια. Και πρόκειται για μια οργανωμένη κατάσταση. Δηλαδή χτυπάνε, έχουν κάνει μια μικρή έρευνα πριν, ξέρουν τι λένε, ξέρουν τι ζητάνε και πώς το ζητάνε. Είχαμε ακούσει περιστατικό που έκαναν τον αντιδήμαρχο. Έτσι. Ναι. Και ζητούσαν πράγματα για κάποια εκδήλωση. Ναι, έχουμε είναι ακούσει για δωρητή σε μοναστήρι. Και εκεί δυστυχώς δεν. Και δεν έχει να κάνει αν κάποιος είναι έξυπνος, αν είναι μορφωμένος. Όχι, εκεί εξαπατήθηκαν οι άνθρωποι. Οποιοςδήποτε μπορεί να εξαπατηθεί από κάτι τέτοιο. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία τύπου τον κωδικό της τραπέζης μας και το username της τραπέζης, ιδιαίτερα τον κωδικό, σε καμία των περιπτώσεων. Σε κανέναν. Αυτά. Αυτό γιατί δεν θέλουμε πραγματικά κανένας άνθρωπος να στερηθεί τα χρήματά του, τον κόπο του, τον υδρότα του. Έτσι, για αυτούς που πραγματικά το μόνο που κάνουν είναι να εξαπατούν. Είναι απατεώνες που προσπαθούν με κάθε τρόπο και μορφή να φτάσουν στο στόχο τους. Ναι, ακριβώς αυτό. Και επειδή μπροστά είναι μια σεζόν που θέλουμε όσο γίνεται και με τα γεγονότα της Ουκρανίας να πάει καλά και πιθανότατα κι άλλοι, κι άλλους να... Τους ενοχλήσουν για κάτι τέτοια. Ναι, ας το έχουν υπόψη τους. Η συχνότητα είναι απίστευτη. Δηλαδή. Και γι' αυτό και ζητώ και από τη συνεργάτητά μου την Ανθή Μαρίνου σήμερα να μας μιλήσει γι' αυτό. Για να το ακούσουν και οι φίλοι τηλεθεατές. Μήπως υποψιαστούν βέβαια. Πονηρευτούν όταν θα συμβεί κάτι ανάλογο στο δικό τους τηλεφώνημα. Προσοχή.
Αυτή μου εύχομαι να μην υπάρξει κανένα άλλο τέτοιο, να είναι μια καλή σεζόν γιατί όλοι έχουμε ανάγκη να δουλέψουμε. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Και σε ευχαριστούμε που το μοιράστηκες μαζί μας. Καλά, και εγώ ευχαριστώ. Είναι το τελευταίο μέρος και με τράβηξε ο τίτλος εδώ που λέει άρση των περιοριστικών μέτρων τον Μάρτιο, κανονικό το Πάσχα, το λέει ο κύριος Υπουργός, οπότε φυσικά θα το δούμε αμέσως τώρα αναλυτικά. Εμείς τώρα για αυτήν την εβδομάδα ετοιμάζουμε και τα σαρακοστιανά είδη και ρεπορτάζ που θα προετοιμάσουμε με προτάσεις από την αγορά μας για όλους εσάς. Με τις συνήθειές μας και τα έθιμα μας και τις γεύσεις μας και τα ολόφρεσκα θαλασσινά και όχι μόνο, που κάθε χρόνο αποζητούμε τις ημέρες αυτές. Πάμε όμως πρώτα και πριν δούμε το τελευταίο ρεπορτάζ, να δούμε τι ακριβώς αναφέρει την άρση των περισσότερων περιοριστικών μέτρων εντός του Μαρτίου, τουλάχιστον για τους εμβολιασμένους, προαναγγέλει με συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας κ. Στάνος Πλεύρης, ο οποίος λέει ότι το Πάσχα θα είναι κανονικό, σημειώνει ο κ. Υπουργός, και περιγράφει τις τρεις παρεμβάσεις που θα χαρακτηρίζουν το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, απογευματινά χειρουργία με ιδιωτικούς όρους, συνεργασία του ΕΣΥ με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστική κάλυψη γιατρών και νοσηλευτών για ιατρικά λάθη. Στο φλέγον ζήτημα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο κύριος Πλεύρης τονίζει ότι η στήριξη της Ελλάδας προς τους αμυνόμενους θα πρέπει να είναι έμπρακτη, σημειώνοντας ότι ήδη η χώρα μας έχει αποστείλει υγειονομικό υλικό. Εκτός ΕΣΥ θα βρεθεί οριστικά και όποιος υγειονομικός υπάλληλος παραμείνει ανεμβολίαστος. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, από τα όσα είπε ο κύριος Υπουργός για το θέμα αυτό, και πάμε πιο κάτω να δούμε και κάτι ακόμη που έχει ενδιαφέρον, διότι διαδικτυακή εκδήλωση για την επέτειο της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, με την ευκαιρία της 74ης επετείου από την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα 7 Μαρτίου 1948, οι Ομοσπονδίες των Απανταχού Δωδεκανησίων συνδιοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση Σάββατο στις 8 η ώρα το βράδυ. Κάποιο λάθος έχουν κάνει, γιατί το Σάββατο 8 Μαρτίου δεν είναι. Τρίτη 8 Μαρτίου. Το Σάββατο είναι πόσο, παιδιά, είναι 5? 5, 6, ναι, είναι 5. Υπό την αιγίδα λοιπόν της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προσκαλούν βεβαίως όσους θέλουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, έτσι, και βεβαίως στέλνουν τους πατριωτικούς τους χαιρετισμούς και τους ευχαριστούμε πολύ. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, από τα όσα συμβαίνουν τριγύρω μας, σήμερα Τρίτη, 1η Μαρτίου, έτσι, να καλωσορίσουμε την Άνοιξη, ελπίζουμε λίγο-λίγο να βλέπουμε, γιατί βροχές έχουμε ακόμη ανάγκη και το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, αλλά ακραίες καταστάσεις δεν θέλουμε, να πορευθούμε σιγά-σιγά στις όμορφες ανοιξιάτικες μέρες. Η φύση τριγύρω μας πραγματικά έχει αλλάξει, με έχει πρασινίσει, αναγεννάται και πάλι και δίδει αυτό το μήνυμα το όμορφο της Άνοιξης. Και πάμε να πούμε πως μετά τα όσα παρακολουθήσαμε στο δικό μας ρεπορτάζ χθες, γύρω από την μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή που πραγματοποιήθηκε στην αιμοδοσία από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών στην Κάλυμνο, την ΕΑΚΑ και τη CBA, που είχαν πραγματικά μία πολύ επιτυχημένη συνδιοργάνωση. Και θέλω να σας πω από τώρα ότι αύριο θα έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Η Κάλυμνος αλλάζει», κύριο Γιώργο Μαύρο. Έχουμε καιρό να τα πούμε, έχουμε πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε, οπότε θα είναι στους δέκτες σας σε μια αναλυτική συνέντευξη. Με μεγάλη επιτυχία όμως και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία και από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών στη Λέρο. Οι συμμετέχοντες μίλησαν στην τηλεόραση Αιγαίο και φυσικά είναι το ρεπορτάζ του συνεργάτη μου, του Νίκου του Ιγνατίδη, που θα δούμε αμέσως τώρα. Ενώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ευχαριστήσουμε όλους εσάς για τις ολόθερμες υπέροχες ευχές σας. Εγώ σας εύχομαι έναν καλό, χαρούμενο και δημιουργικό ειρηνικό μήνα. Να είμαστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μία τόσο απλή λέξη με ένα τεράστιο νόημα. Ένα τεράστιο νόημα για το νησί μας, για την κοινωνία μας. Αιμοδοσία λοιπόν από το Σύλλογο Ζωή
το σύλλογο που εδώ και χρόνια κρατάει ψηλά το νησί μας σε επάρκεια αίματος, διότι υπάρχει ένας σύλλογος πραγματικά πολύ οργανωμένος, ένας σύλλογος ο οποίος μέσα από πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες μένει όρθιος. Σήμερα λοιπόν υπάρχει αιμοδοσία. Τελευταία μέρα της αιμοδοσίας. Όπως βλέπετε, η αιμοδοσία συνεχίζεται. Θα πάμε να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του συλλόγου. Τα αξίδικο αίμα, πάνω απ' όλα. Κύριε πρόεδρε, δύσκολες συνθήκες, συνθήκες που δεν έχουμε ξαναζήσει. Ένα πράγμα όμως μένει σταθερό στην εποχή μας, είναι η αξία του αίματος για τον συνάνθρωπο. Ο Σύλλογος λοιπόν για ακόμα μία φορά, κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, θα το ξαναπώ ακόμα μία φορά, προσπαθεί να μαζέψει αίμα για να υπάρχει επάρκεια στο νησί μας. Άλλη μία λοιπόν αιμοδοσία φτάνει σχεδόν στο τέλος, τρίτη ημέρα σήμερα. Πείτε μας σας παρακαλώ πολύ τα αποτελέσματα και αν είστε ικανοποιημένος από την προσέλευση του κόσμου. Καταρχήν έχω να ευχαριστήσω που για ακόμα μια φορά το TV Αιγαίου είναι δίπλα στο Σύλλογο Αιματοκοτών. Να ευχαριστήσω τα παιδιά του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, τον γιατρό, τους αιμολήπτες, το υπόλοιπο προσωπικό, τον Παναγιώτη που είναι δίπλα μας, τον εργάτη. Ναι, ακόμα μια αιμοδοσία φτάνει στο τέλος της. Θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα. Βέβαια, οι συνθήκες της πανδημίας και του κορονοϊού λίγο μας έφεραν πίσω, αλλά αυτό όμως δεν φτάνει. Πρέπει να συσπηρωθεί το νησί, να έρθει κοντά στο σύλλογο. Οι ανάγκες του αίματος είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει να έρθουν κοντά μας. Δε 5 λεπτά από το χρόνο τους μπορούν να το διαθέσουν για μια μονάδα αίματος να σώσουν μια ολόκληρη ζωή. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, τους συμπατριώτες μας, τα καταστήματα που είναι δίπλα μας, μας βοηθούν, το Δήμο Λέρου, την τεχνική υπηρεσία, όλους αυτούς οι οποίοι πάντα είναι στο πλευρό μας. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μου, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που λέτε εσείς, αυτήν την εποχή οι ανάγκες αίματος από τους συμπατριώτες μας σε τι επίπεδο κυμαίνεται? Αν πάρουμε υπόψη, ας πούμε, την περσινή χρονιά, αυτό το πρώτο τρίμηνο σχεδόν, δίμηνο του 22, σε σχέση με το περσινό, είχαμε αύξηση, μείωση? Όχι, μείωση είχαμε, Νίκο. Είχαμε μείωση ως προς την αποδοχή αίματος προς το Σύλλογο, αλλά πολύ μεγάλη η κάλυψη αίματος που έχουμε κάνει στους συμπατριώτες μας. Γι' αυτό τους παρακαλώ, και όπως έγραψε και στην ανακοίνωσή μου, κάποιοι από τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι έχουν εξυπηρετηθεί, τους έχει κάνει κάλυψη με αίμα ο Σύλλογος. Καλά θα ήταν να ερχόταν με ένα καινούργιο αιμοδότη, αν όχι ο ίδιος ο χειρουργημένος, να δώσει μια φιάλη αίμα. Θα σου πω μόνο ένα παράδειγμα, Νίκο μου, για να καταλάβει και ο Λεριός, οι συμπατριώτες μας, τι συμβαίνει. 2,5 χρόνια θητεία, έχουμε κάνει μια κάλυψη εσωτερικά και για το νησί μας και για άλλους παράγοντες απ' έξω, 950 μονάδες αίμα. Βέβαια, είμαστε καλυμμένοι. Η επάρκεια του αίματος έχει καλύψει αυτές τις 950 μονάδες. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν μπορεί η Πάτμος να είναι πίσω μας. Ακριβώς. Και προσπαθεί να μας προσπεράσει η Πάτμος με το μισό πληθυσμό. Με το μισό πληθυσμό, ακριβώς. Αυτό τι είναι, τι πάει να πει? Ευαισθητοποίηση. Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο Λεριός ότι μην βλέπουμε το σήμερα, να δούμε το αύριο τι μπορεί να μας συμβεί.